Γεια σας και από μένα. Εγώ πήγα στην Ιταλία ως απόφυτος, ήταν Εράσμους. Πήγα και έκανα πρακτική σε μία εταιρεία παραγωγής σχετικά με ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. Πήγα στη Βόρεια Ιταλία, στις περιοχές Ουρμπίνο και Πέζαρο και θα προσπαθήσω να σας πω δύο λόγια σχετικά με την προσωπική και επαγγελματική μου εμπειρία. Και στο τέλος να σας δείξω και ένα βιντεάκι σχετικά με τη δουλειά που έκανα εκεί. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή όταν πήγα, για το λόγο ότι εκείνη την περίοδο ξεκινούσαμε και κάναμε δύο ταινίες. Οπότε παρακολούθησα και τα γυρίσματα και με βάλανε και έκανα και το μοντάζ. Και για τις δύο ταινίες, η μία ήταν το μυστικό του Κάιν και η άλλη ήταν μερικές φορές οι Ινδιάνοι είναι καλύτεροι. Το μυστικό του Κάιν βγήκε στους κινηματογράφους 26 Νοεμβρίου του 2016 και ήταν πάρα πολύ σημαντικό για το βιογραφικό μου, γιατί ήταν και η πρώτη επίσημη μου δουλειά. Εκπαιδεύτηκα πάνω σε τεχνικές βιντεοσκόπησης και σκηνοθεσίας, όχι μόνο για το κινηματογράφο, αλλά και για το θέατρο. Κάναμε ένα τουριστικό ντοκιμαντέρ για μία πόλη της Βόρειας Ιταλίας, για το Ουρμπίνο, το οποίο και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά και προβλήθηκε και στην τηλεόραση στην Ιταλία. Με βάλανε και κάλυψα, ανάλογα την κάλυψη για θεατρικές παραστάσεις, δηλαδή σχετικά με τη βιντεοσκόπηση και το μοντάζ, και διοργάνωσα και διάφορες συνεντεύξεις τύπου που ήταν για τις ταινίες και για τις θεατρικές παραστάσεις με σκοπό να γίνουν γνωστές σε περιοδικά και εφημερίδες. Και γιατί προτείνω εγώ να πάει κάποιος να κάνει Εράσμους είτε σε πανεπιστήμιο είτε σε εταιρεία, σε δουλειά, ας πούμε, στην Ιταλία, είναι γιατί είχα ένα πάρα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι πας να κάνεις πρακτική και σε βάλουν να κουβαλάς καφέ, έξω τέτοιο. Για μένα δεν υπήρχε αυτό. Σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις πραγματικά και να αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία. Οι άνθρωποι είναι διαθέσιμοι να σε βοηθήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ πήγα χωρίς να ξέρω τη γλώσσα στην αρχή. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα, είχαν την υπομονή και την επιμονή να με μάθουν. Και επίσης δεν τους ενδιαφέρει να έχεις πτυχία. Τους ενδιαφέρει απλά γλωσσικό πτυχίο εννοώ. Τους ενδιαφέρει απλά να έχεις τη διάθεση να μάθεις. Ο κλάδος μου γενικά, ο κλάδος των τεχνών είναι λίγο περίεργος, είναι λίγο, υπάρχει μια μυστικοπάθεια, θα μπορούσα να το πω. Και γενικά υπάρχει η ιδέα ότι καλό δεν είναι. Δεν μοιράζουν τη γνώση, δεν θέλουν να σε μάθουν πράγματα γιατί υπάρχει πιθανότητα να τους κλείσει τη δουλειά. Εκεί δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η γνώση είναι για να μοιράζεται και εμένα ήταν πρόθυμο να με εκπαιδεύσουν. Η Ιταλία γενικά είναι και πολύ κοντά στην ελληνική νοοτροπία, στον ελληνικό τρόπο σκέψης. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ να εξοικειωθώ. Το άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν υπάρχει κριτική. Εννοώντας ότι κυκλοφορεί στον δρόμο, δεν συνδυάζεται. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν ενδιαφέρονται για το τι φοράς, πώς περπατάς, πώς μιλάς. Δεν θα γυρίσει κανένας να σε κοιτάξει, δεν τους νοιάζει. Επίσης, είναι πάρα πολύ οργανωμένη χώρα. Ζέξει, εγώ δεν ήμουν σε Μιλάνο και Ρώμη που γίνεται κομφούζιο, αλλά είναι πάρα πολύ καλά με τα μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όμορφα τοπία, πιο ήσυχη ρυθμή ζωής. Εγώ έκανα 30 λεπτά για να πάω από την. Από το σπίτι μου στη δουλειά, αλλά ήταν όλα στην όλα τους, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο θέμα το μεταφορικό. Και το πιο βασικό απ' όλα, η ζωή ήταν πάρα πολύ φθηνή. Το Εράσμους μου έδινε 580 ευρώ το μήνα για να καλύψω ενίκιο, λογαριασμούς, μετακινήσεις και γενικά καθημερινότητα για να ζήσω. Από την εμπειρία μου θα χρειαζόταν γύρω στο 100-150 ευρώ επιπλέον για να πω ότι ζω άνετα. Τι κέρδισα μετά το Εράσμους, τα βασικά πλεονεκτήματα. Μαθαίνεις μία καινούργια γλώσσα. Είναι άλλο πράγμα να
ζεις στη χώρα που είναι η γλώσσα και άλλο να το μαθαίνεις μέσα από χρηματιστήρια. Μαθαίνεις να ζεις μόνος σου, βγαίνεις από την ασφαλή ζώνη και στην Κέρκυρα ζούσα μόνη μου, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να ζεις στο εξωτερικό, μακριά η οικογένεια και οι φίλοι σου και να πρέπει να αντιμετωπίσεις μόνη σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου, τις αντοχές, τις δυνάμεις σου, να ξεπεράσεις τους φόβους σου. Αυτό που είπαν και τα παιδιά, είναι η δυνατότητα να ταξιδεύεις πιο εύκολα. Στην Ελλάδα τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, ενώ στο εξωτερικό για να φύγεις από τη μία χώρα στην άλλη, από τη μία περιοχή στην άλλη, είναι πολύ πιο φθηνά. Γνωρίζεις άτομα σχετικά με τον επαγγελματικό σου κλάδο, που μετά μπορούν να σου ανοίξουν πόρτες και να σε βοηθήσουν να βρεις δουλειά και στο εξωτερικό. Εξοικειώνεσαι με την ιδέα του εξωτερικού, με την έννοια ότι αν στο μέλλον μετά χρειαστεί να βγεις για να βρεις δουλειά ή να κάνεις κάποιο μεταπτυχιακό, είσαι πιο εξοικειωμένος. Φυσικά γνωρίζεις νέα άτομα, παρέες, νοοτροπίες, νέους πολιτισμούς και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό γιατί κρατάς επαφές και για μετά και για ολόκληρη σου τη ζωή. Φυσικά βρίσκεσαι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Πλέον δεν υπάρχει το ασφαλές μέρος του στούντιο, δεν θα σε διορθώσει κανένας καθηγητής. Εκεί πέρα δεν πρέπει να κάνεις λάθος ή ακόμα και να κάνεις, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Είναι άλλη ευθύνη πλέον που έχεις. Και το πιο βασικό απ' όλα γεμίζει το βιογραφικό σου. Σε βοηθάει αυτή η εμπειρία μετά να βρεις πολύ πιο εύκολη δουλειά. Τουλάχιστον εμένα βοήθησε πάρα πολύ. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι πήγες ένα χρόνο στο εξωτερικό και έμεινες εκεί. Εγώ γυρνώντας στην Ελλάδα το Νοέμβριο, κατάφερα και βρήκα δουλειά σε δύο ελληνικές εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους, ως βοηθός μοντάζ και ως εικονολήπτης. Και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύομαι και μία θέση στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, για βοηθός μοντάζ. Συνοψίζοντας και κλείνοντας, για μένα το Erasmus ήταν μια εμπειρία ζωής και παροτρύνω τα παιδιά να πάνε. Απέκτησε εργασιακές και προσωπικές εμπειρίες. Το βασικότερο που το έλεγε η κυρία Καρβούνη είναι ότι παρέχει δωρεάν γλώσσα στα μαθήματα και καθόλου τη διάρκεια του εξαμήνου, τα οποία μπορούσα να χρησιμοποιήσετε και εμένα προσωπικά με βοήθησαν πάρα πολύ. Το αρνητικό που είδα εγώ είναι ότι όντως υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και δυστυχώς υπήρχαν και παιδιά που δεν προλάβανε προθεσμίες, δεν προλάβανε, δηλαδή μπλέχτηκε πολύ το πράγμα και δυστυχώς δεν μπόρεσαν να πάνε. Και μία πρόταση που θα ήθελα να κάνω εγώ είναι ότι επειδή γνώρισα παιδιά τα οποία γνωρίζουν και μιλάνε πάρα πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, αλλά δεν έχουν γλωσσικό πτυχίο και αυτό τους εμποδίζει να πάνε Erasmus, ίσως θα ήταν καλό να γίνουν κάποια αναγνωριστικά τεστ και να μην απορρίπτονται απευθείας σε αυτά τα παιδιά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ντελίνα Ονοράτου, η οποία ήταν η υπεύθυνη του Erasmus στη διάρκεια που πήγα εγώ. Εκεί πέρα και ήταν αυτή που με έστρωξε και να πάω. Και την κυρία Ελένη Γιαννοπούλη, που είναι υπεύθυνη από το ΤΕΙ Αθήνας, η οποία με βοήθησε με όλη τη διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτά και να σας δείξω και το βιντεάκι με τη δουλειά. Thank you.
Πάρα πολύ.